Πολλά επεισόδια θα έχει ακόμα το σύριαλ του φερόμενου λαθρεμπορίου Χρυσού, με την ανακρίτρια να προτείνει την αποφυλάκηση των κατηγορουμένων και με τον εισαγγελέα να μην συνενεί στην άρση των ενταλμάτων. Ο συνήγορος του βασικού κατηγορούμενου, Αλέξης Κούγιας, έκανε λόγο για ενέργειες που παραπλάνησαν τόσο τον εισαγγελέα όσο και αρχικά την ανακρίτρια. Δυστυχώς για τον εντολέα μου, η διοκτική αρχή αστυνομία παραπλάνησε και τον εισαγγελέα που άσκησε τη δίωξη. Και για λίγες ώρες παραπλάνησε και την κυρία ανακριτή. Όμως ήρκεσε η ευσυνειδησία της κυρίας ανακριτού, η ίδια ενεργοποίησε τη διαδικασία του άρθρου 286 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και έδωσε την εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να ενεργοποιήσουν αυτή τη διαδικασία και να μείνουν ελεύθεροι κατηγορούμενοι. Η πρόταση της ανακρίτριας για άρση των ενταλμάτων σύλληψης βασίστηκε σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία με την εξαγωγή χρυσού στην Τουρκία δεν απαιτούνται παράλληλα φόροι και δασμοί. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων μάλιστα υποστηρίζουν ότι η απόφαση του εισαγγελέα δεν είναι δεσμευτική και μέσα στην ημέρα αναμένεται να καταθέσουν νέα αίτηση αποφυλάκησης. Αυτή η απόφαση λέει ότι όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, δεν θα υπάρχουν από το 95 και μετά φόροι ή δασμοί, είτε εισαγωγικοί είτε εξαγωγικοί. Πυρήνας του αδικήματος της λαθρεμπορίας είναι να υπάρχουν δασμοί. Ούτε λαθρεμπορία κακουργηματική, ούτε εγκληματική οργάνωση, ούτε νοημοποίηση. Επομένως, όλοι οι άνθρωποι χθες αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως θεωρώ ότι και αυτοί οι οποίοι ήδη προφυλακίστηκαν θα αφαιθούν και αυτοί ελεύθεροι, αφού πλέον δεν υπάρχει κανένα δίκαιο για το οποίο να κρατούνται. Στο Ράδιο 984 και στο Γιώργο Σαχίνη μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Άρης Δροζάκης. Στις συζητήσεις που γινόντουσαν εδώ μεταξύ συναδέλφων, που έμπειρων συναδέλφων και που ασχολούνται με ποινικό και μάλιστα με υποθέσεις τέτοιου φορολογικού αντικειμένου, η αίσθηση ήταν αυτή, ότι θα καταρρεύσει η υπόθεση, διότι. Τουλάχιστον επαναλαμβάνω για αυτούς που γνωρίζουν, η λαθρεμπορία ως αδίκημα με βάση την οποία και κινήθηκε όλη αυτή η διαδικασία κατά τις δημοσιογραφικές τουλάχιστον πληροφορίες, για να στοιχειοθετηθεί πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες έχουν παραβιαστεί. Εδώ είναι γνωστό αυτό για τους γνωρίζοντες ότι από το 1995 και μετά βάσει μιας διυπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν επιβάλλονται δασμοί στην εξαγωγή χρυσού. Μετά το νομικό κενό που οδηγεί στην κατάρρευση των αρχικών κατηγοριών, οι αρχές εξετάζουν πλέον αν η ποσότητα χρυσού που κατήχαν οι κατηγορούμενοι ήταν νόμιμη ή όχι. Η αποφυλάκηση τώρα των 8 θα κριθεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Αυτός ο χρυσός το ζώνονταν πάνω τους προκειμένου να το μεταφέρουν. Γιατί αυτοί που το έκαναν σίγουρα δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την νόμιμη κατοχή χρυσού. Είναι μια υπόθεση η οποία θα εξελιχθεί σε φιάσκο. Από τη στιγμή που θα αποδείξουν ότι κατήχανε το χρυσό με νόμιμα παραστατικά, τότε δεν τίθεται θέμα λαθρεμπορίας.